ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Χάρη της οικονομίας του χρόνου θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ομιλητής που ακολουθεί έχει πολλές φορές το προνόμιο ότι πολλά από τα ζητήματα που ήθελε να θίξει έχουν ήδη καλυφθεί ή ήδη έχουν προαναφερθεί. Επομένως, έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένα σημεία που με κάποιο τρόπο και συνδυάζονται αλλά και συμπληρώνουν κάποια από τα σημεία τα οποία έχουν ήδη διατυπωθεί εκ των προτέρων. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού μετασχηματισμού, χωρίς να επαναλαμβάνω όσα προαναφέρθηκαν, θα ήθελα να τονίσω το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο bullet που βλέπετε, που αφορά τη διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων σε επίπεδο και του δημόσιου τομέα, αλλά και η κατ' επέκταση διεπιστημονική βάση που χαρακτηρίζει αυτή τη διαλειτουργικότητα, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα δούμε στο μέλλον να αυξάνεται όλο και περισσότερο και έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τα σιλό που ξέραμε, εδώ είναι η ιατρική, εδώ είναι η μηχανική, εδώ είναι η στατιστική, όλα αυτά έχουν ήδη με έναν πάρα πολύ έντονο τρόπο έχουν αρχίσει να δένουν μεταξύ τους και πιστεύω ότι στο μέλλον θα δούμε και πολύ ευρύτερες διεπιστημονικές συνεργασίες και συγκλονιστική αύξηση της διαλειτουργικότητας. Το πρώτο κύριο σημείο που θα ήθελα να τονίσω και ήδη αναφέρθηκαν κάποια χαρακτηριστικά του είναι το ότι για να μπορέσουμε να έχουμε πρακτικά αποτελέσματα θα πρέπει οι στόχοι μας, οι στρατηγικές, τα οράματα να μεταφράζονται σε προγράμματα και έργα. Σε αυτή τη διαδικασία ένα καθοριστικό σημείο είναι το πώς περιγράφουμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και πώς στη συνέχεια καταγράφουμε την επίτευξη ή μη των προσδοκομένων αποτελεσμάτων. Είμαστε σε μια φάση που δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξοδεύουμε πόρους χωρίς οι πόροι αυτοί να αποδίδουν κάποιο αποτέλεσμα. Βεβαίως, όλοι από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι είναι αναπόφευκτο. Κάποια έργα θα αστοχήσουν, κάποιες προσπάθειες θα παραμείνουν άγονες. Χρειαζόμαστε γι' αυτό το λόγο ένα απλό, διαφανές, αποτελεσματικό τρόπο που θα μας λέει πετύχατε, δεν πετύχατε, προχωράμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδυάζεται και με το ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία μία και έξω, είναι μια διαδικασία συνεχής και επαναλαμβανόμενη. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να ζούμε με το ότι οτιδήποτε κάνουμε, ειδικά σε ένα τομέα τόσο φιλόδοξο και τόσο ουσιαστικό, όσο η ψηφιακή τεχνολογία και ειδικά η εφαρμογή της σε ένα τόσο σημαντικό τομέα όπως η υγεία, αυτό είναι κάτι που σημαίνει συνεχή και διαφανή αξιολόγηση. Δεν μπορεί να μην έχουμε αποτελέσματα και αν δεν έχουμε αποτελέσματα, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι κάτι που τονίζεται ήδη η βίβλος που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ξεκινάει με τη διαβούλευση. Και πολύ καλά κάνει και έτσι πρέπει να γίνεται. Το θέμα είναι ότι αυτή η συμμετοχή πρέπει να είναι διαρκής. Είναι δηλαδή απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος, οποιαδήποτε και αν είναι η ιδιότητα του ή της, να μετέχει στην πραγματοποίηση ενός έργου, θα έλεγα δε να μετέχει ακόμα και στο σχεδιασμό του. Η άποψη ότι ένα τεχνικό έργο σχεδιάζεται μόνο από τεχνικούς είναι λάθος. Είναι θεμελιακά λάθος. Γιατί, διότι ένα τεχνικό έργο έχει σε τελική ανάλυση χρήστες, έχει εκείνους οι οποίοι παραλαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, κάνουν χρήση των υπηρεσιών του, και είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ένα βαρύνοντα λόγο για το πώς λειτουργεί και πώς στην διαδρομή του χρόνου
ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να βελτιώνεται κιόλας. Επομένως, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων απολύτως απαραίτητη, και εδώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που κάποιου σημείου που είπε ο κύριος Κοτσιόπουλος, ότι δηλαδή στο πρόγραμμα της εξέλιξης του ανθρωπίνου δυναμικού των νοσοκομείων περιλαμβάνεται πλέον πρόβλεψη για αναβάθμιση, upskilling των γνώσεων των εργαζομένων σε νέες τεχνολογίες. Εξαιρετικό σημείο και εντελώς απαραίτητο. Τα δεδομένα και αυτά έγιναν προαναφορές και νομίζω ότι και ο κύριος Κοστάρας ήταν πολύ σαφής στο ότι όσο και να θέλουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, αν δεν έχουμε καλά δεδομένα, καλής ποιότητας δεδομένα, αυτό δεν θα καταστεί δυνατόν. Εδώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία ενός σημείου που ανέφερε ο κύριος Κοτσιόπουλος και έχει νομίζω περιληφθεί στο πρόγραμμα, και αυτό το σημείο είναι η διαμόρφωση πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων. Όπως δηλαδή για άλλους πόρους σε ένα νοσοκομείο, σε ένα εργαστήριο, σε ένα πανεπιστήμιο, έχουμε υπεύθυνους και διαδικασίες για το πώς διαχειριζόμαστε τους πόρους και τα περισσακά στοιχεία του, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πρέπει να προσεγγίσουμε το τεράστια σημασία περιουσιακό στοιχείο που λέγεται δεδομένα. Γιατί, εάν θέλετε, η κύρια επίπτωση στην καθημερινή ζωή και την ποιότητά της ψηφιακής επανάστασης είναι ότι τα δεδομένα καθίστανται ένας από τους σημαντικότερους πόρους που έχουμε σαν κοινωνία. Και επομένως αυτά πρέπει να τα διαχειριστούμε και να τα προφυλάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με ένα τυχαίο τρόπο. Αυτό προϋποθέτει πλαίσιο διακυβέρνησης. Θα έχετε ακούσει τον αγγλικό όρο governance, όλοι μιλάνε γι' αυτό. Πρέπει όμως να το κάνουμε, είναι εντελώς απαραίτητο. Κλείνω με κάτι που επίσης προαναφέρθηκε και που είναι σαν να λέμε στην καρδιά όλης αυτής της τεράστιας επανάστασης, της τεράστιας αλλαγής που διαμορφώνεται μπροστά μας. Και αυτό είναι ότι δεν μιλάμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα έργο, τελειώνει το έργο, πολύ ωραία, τέλειωσε, αυτό ήταν. Τα έργα, τα αποτελέσματα, τα συστήματα έχουν τη δική τους ζωή. Και ο κανόνας είναι ότι βελτιώνονται διαρκώς. Επομένως, σε όλο το σχεδιασμό, σε όλη την πρόβλεψη και σε όλη την ένταξη του ανθρωπίνου δυναμικού σε αυτά τα έργα και τα προγράμματα, πρέπει να προβλέψουμε τη διαρκή βελτίωση. Δεν αρκεί να είμαι καλός στο να χτίσω ένα καλό σύστημα σήμερα. Πρέπει να έχω την πρόβλεψη να επιμορφώνομαι συνέχεια για να μπορέσω να κάνω ένα καλό έργο και αύριο και μεθαύριο. Με αυτά τα σημεία, με αυτές τις επισημάνσεις, θα ήθελα να κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση και προσβλέπω σε μια επιτυχή εξέλιξη όλων των προγραμμάτων στα οποία προαναφερθήκαμε.